Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο απογευματινό μας live. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να φτιάξετε όλο το γαλακτομπούρεκο που δείξαμε το πρωί. Σε περίπτωση που δεν το φτιάξετε, να μπείτε να δείτε το γαλακτομπούρεκο. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να ετοιμάζεστε για τη μαγειρίτσα, γιατί σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ ιδιαίτερη μαγειρίτσα μαζί, αγαπημένοι μου φίλοι, για να μπορέσετε να την φτιάξετε όλοι, να την ευχαριστηθείτε όλοι, και για κάποιον που δεν έχει φάει ποτέ στη ζωή του μαγειρίτσα, σήμερα θα φάει. Γιατί, okay, έχω την κανονική μαγειρίτσα στο YouTube για να δείτε ακριβώς το πώς γίνεται, αλλά ουσιαστικά σήμερα και χωρίς σηκωτάκια, άμα έχετε 3 φιλετάκια κοτόπουλο και 2 φιλετάκια κοτόπουλο να έχετε ακόμα, μπορείτε να φτιάξετε μαγειρίτσα. Χωρίς σηκώτια, χωρίς έντερα, χωρίς τίποτα. Όλοι μπορούν να κάνουν μαγειρίτσα. Για το έτοιμο και μόνο πρέπει να κρατήσουμε την όλη διαδικασία της σουπίτσας που τρώμε σήμερα το βράδυ. Οπότε θα κάνω μαγειρίτσα κοτόπουλο. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά και θα φτιάξουμε και αυγολέμονο μαζί. Γιατί για να φτιάξουμε σωστά μια μαγειρίτσα πρέπει να φτιάξουμε και ένα αυγολέμονο. 100% επιτυχία. Να δώσω λίγα χαιρετίσματα στο Facebook που είναι εδώ. Και το Instagram που είναι εδώ. Λοιπόν, στο Facebook πρώτα, Σίλβια Γεωργίου, Μαρία Παπαγεωργίου, Σεβιτσί, Στέφανος Τσακυράδης, Αφροδίτη Δρεμλή, Μάρη Καμπά, Αλέξανδρος Τοπαλίδης, γεια σου Αλέξανδρε, Άννα Μαγλαρά, Μαρία Μπαρδιαμπάση, Χάρης Κουτετέλης, Μαρία Καμπά, Πίτσα Ιντούδη, αυτή είναι στο Facebook, πάμε και στο Instagram. Γεια σου Σοφία Κανέλ, Πέτσης Πάνος, Μαρία Σουπουρού, Γιάννης Αθανασιάδης, Ρούλα Κουκ, Στεφανία Φίλη 2019, Θωμά Ιβαίνα, Χριστίνα Ζβ, Αθανασία Σοτ, γεια σας όλους. Να σας πω ότι αύριο το πρωί στις 10 φτιάχνουμε μαζί το αρνάκι στο φούρνο με πατάτες, οπότε 10 η ώρα αύριο το πρωί να είστε συντονισμένοι, γιατί θα φτιάξουμε μια συνταγάρα, δεν υπάρχει παρομοιά της. Πραγματικά είναι καταπληκτική, θα γλύφει τα δάχτυλά σας. Αν και δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με τον παραδοσιακό βελία που γυρνάμε στο χέρι, τολμώ να πω πως αύριο το αρνάκι που θα φτιάξουμε με μουστάρδα και μέλι είναι ίσως και καλύτερο. Λέμε τώρα. Όπως βλέπετε τα μαλλιά μακραίνουν, είναι αστεία, δεν πειράζει, θα αφήνουμε να μακραίνουν, νομίζω πως όλοι τα αφήνετε να μακραίνουν. Να ζητήσω σε όποιον έχει την καλή θέληση και μπορεί να γράφει τη συνταγή μας από κάτω σε άλλες γλώσσες, όπως αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ό,τι ξέρει, γιατί υπάρχει και κόσμος από άλλες χώρες που μας βλέπει. Και σιγά σιγά να πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη μαγειρίτσα μας. Είστε έτοιμοι? Μπράβο! Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Τι άλλο ήθελα να πω? Α, ναι! Ήθελα να πω για το διαγωνισμό του Mixer. Αύριο το πρωί κληρώνεται ο διαγωνισμός του Mixer. Θα υπάρχει ο τυχερός από το Mixer που ανακοινώσαμε πριν από λίγες μέρες που κληρώναμε. Και αύριο θα ξεκινήσω καινούργιο διαγωνισμό. Οπότε αύριο να δείτε το live με το αρνάκι, γιατί λέω να δώσω άλλο ένα Mixer αύριο. Οπότε δείτε και το αυριανό live, γιατί είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, καλή Ανάσταση να έχουμε όλους. Καλό Πάσχα, ελπίζω να βάψετε τα βουλάκια σας, να κάνετε τσουρέκια, να κάνετε τα πάντα. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη μαγειρίτσα μας. Λοιπόν, κουζινάρα, εγγύηση. Λοιπόν, καλά ξέρετε, δεν έχω όλη μου μέρα είναι στη κουζίνα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Περνάω όλη μου μέρα στη κουζίνα γιατί πρέπει να φτιάχνω στάδια. Οπότε πρέπει να έχω έτοιμο στάδιο για τη μαγειρίτσα για να σας δείξω, για να μπορέσετε και εσείς να ακολουθήσετε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε τη μαγειρίτσα μας, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εγώ έχω σηκωτάκια και κοτόπουλο. Εσείς άμα δεν έχετε σηκωτάκι κοτόπουλο και θέλετε να κάνετε τη μαγειρίτσα σας μόνο με κοτόπουλο, γίνεται. Μπορείτε να βάλετε είτε μπουτάκια, είτε στήθος, είτε και τα δύο μίξ. Να κλείσω λίγο το παράθυρο γιατί γαμίζει ο σκύλος. Περιμένετε. Δεν είναι δικός μου, είμαι απέναντι. Έρχομαι! Έρχομαι! Γεια σου! Ποτέ θα κάνει να 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 να. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε περίπτωση που δεν θα βάλετε σηκωτάκι κοτόπουλο, γιατί μπορείτε να βάλετε σηκωτάκι, καρδούλες, στομάχι και όλα τα υπόλοιπα, αυτό το βήμα που θα κάνω τώρα το κάνετε skip. Είναι σαν να μην υπάρχει ποτέ. Γιατί ουσιαστικά πρέπει πρώτα να μπλανσάρουμε, να περάσουμε τα σηκωτάκια μας λίγο από νεράκι. Σε περίπτωση όμως που
δεν έχετε σκοτάκια, συνεχίζετε τη συνταγή κανονικά από τη στιγμή που ξεκινάμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Γιατί γίνεται. Σε περίπτωση που δεν έχετε φάει ποτέ στη ζωή στη μαγειρίτσα, τη συχαίνεστε και όλα τα υπόλοιπα και δεν μπαίνετε σε διαδικασία να φτιάξετε τη μαγειρίτσα, πάρτε λίγο κοτοπουλάκι. Εγώ θα βάλω μόνο μπούτια στη συγκεκριμένη, αλλά μπορείτε να την κάνετε και με στήθος. Πάρτε, σε περίπτωση που δεν βάλετε σηκωτάκια, βάλετε 700-800 γραμμάρια ψαχνό από κοτόπουλο, είτε μπούτι, είτε στήθος, είτε μίξ. Εγώ στη συνταγή θα βάλω 300 γραμμάρια σηκωτάκια κοτόπουλο και 500 γραμμάρια κοτόπουλο. Αλλά άμα δεν τρώτε σηκωτάκια κοτόπουλο, ξαναλέω ότι είναι η ευκαιρία να δείτε τη συνταγή μου και να κάνετε ακριβώς ό,τι σας λέω. Θα πετύχει 100% με 100%. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, και έρχομαι εδώ και να μην σας πηγαίνω εδώ πέρα όλη την ώρα και σας ζαλίζω, είναι να μπλανσάρουμε τα σηκωτάκια μας. Ουσιαστικά να τα ρίξουμε μέσα σε νεράκι για 2-3 λεπτάκια για να μπορέσει να φύγει η πικρίλα που μπορεί να έχουν. Οπότε έχω καυτό νερό. Και καυτή κατσαρόλα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει και από κάτω το ψήλο που πήγε 100%. Για να κερδίσω χρόνο, έχω ζεστό νερό, ρίχνω και τα σκοτάκια μου μέσα. Ξαναπάει αυτό πάνω στη φωτιά, και έχει καεί όντως το ψήλο. Και βάζω πάνω στη φωτιά, ίσα ίσα να μπλανσάρω για 3-4 λεπτάκια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, άμα θέλετε να βάλετε λίγο δάφνη και καμιά φετούλα λεμόνι μέσα στα σκοτάκια που τα μπλανσάρετε, μπορείτε. Αυτό το κάνουμε συνήθως στο αρνί που μυρίζει περισσότερο. Αυτά δεν μυρίζουν πολύ, οπότε δεν θα το κάνω. Τώρα, ζεσταίνω άλλο 1 λίτρο νεράκι εδώ και να κάνω τη μαγειρίτσα μου στη συνέχεια. Από το βάζω αυτό πάνω, εδώ. Ποτέ θα κάμει, ποτέ θα κάμει. Ξεχάστε πια. Λοιπόν, τώρα, όταν κάνουμε μαγειρίτσα κοτόπουλο πρέπει να ξεχωρίσουμε 2 ξύλα κοπής και 2 μαχαίρια. Αυτό το ξύλο κοπής θα το χρησιμοποιήσω για το κοτόπουλο μου εδώ και αυτό το ξύλο κοπής εδώ θα το χρησιμοποιήσω και τα λαχανικά μου. Δεν θα τα μπλέξω. Θέλω με το που τελειώσω το κοτόπουλο κατευθείαν να πάω στα λαχανικά. Οπότε, ας αφήσω αυτό το ξύλο στην άκρη και ας ξεκινήσω με το κοτόπουλο. Όση ώρα μπλανσάρω, όση ώρα ψήνω τα σηκωτάκια μου μέσα στο νεράκι, αυτό που θα κάνω είναι να ψιλοκόψω το κοτόπουλο μικρές μπουκίτσες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κόψουμε μικρές μπουκίτσες, γιατί άμα κάνουμε τη μαγειρίτσα έτσι πάρα πολύ χοντροκομμένη, γενικά δεν αρέσει σε κανέναν. Άμα την κάνετε ψιλοκομμένη, να θυμάστε ότι θα πάρετε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Να σας πω ότι αυτή η μαγειρίτσα γίνεται συνολικά από τη στιγμή που ξεκινήσετε σε 25 λεπτά. 5 λεπτά χρειαζόμαστε να βράσουμε τα σηκωτάκια μας και άλλα 20 λεπτά χρειάζεται για να γίνει μαγειρίτσα. Οπότε είναι μια μαγειρίτσα express σε περίπτωση που φοβάστε να κάνετε την κανονική μαγειρίτσα. Ακόμα και vegetarian μαγειρίτσα έχω στο site, σε βίντεο. Οπότε διαλέξτε ό,τι θέλετε. Εγώ να σας πω ότι 3 χρόνια κάνω την μαγειρίτσα κοτόπουλο, 1 χρόνο κάνω την κανονική μαγειρίτσα. 3 χρόνια μαγειρίτσα κοτόπουλο, 1 χρόνο. Γιατί αυτή η μαγειρίτσα θα τολμήσω να πω ότι μου αρέσει σχεδόν περισσότερο από την κανονική. Είναι πιο εύπεπτη, πιο εύκολη και γενικά αρέσει 100% σε όλους. Και άνθρωπος που δεν έχει φάει ποτέ μαγειρίτσα, σίγουρα αυτή τη μαγειρίτσα θα την ευχαριστηθεί. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα μπουτάκια κοτόπουλο. Σας ξαναλέω ότι σε περίπτωση που δεν έχετε μπουτάκια και έχετε στήθος, μας κάνει κανονικά. Και σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε σηκωτάκια, δεν θα βάλετε. Επειδή τα παιδάκια δεν τρώνε σηκωτάκια και επειδή η μαγειρίτσα γενικά είναι ένα φαγητό των μεγάλων, μπορείτε να κάνετε και μία δεύτερη μαγειρίτσα για τα παιδιά. Δηλαδή, όντως σεβαστείτε το γεγονός ότι δεν τρώνε, δεν τους αρέσουν τα σηκώτια. Οπότε, καλό θα ήταν να κάνετε μία μαγειρίτσα κοτόπουλο. Γιατί μπορείτε να την κάνετε ακόμα και χωρίς να χρησιμοποιήσετε καθόλου μα καθόλου σηκωτάκια. Λοιπόν, ψιλοκόβω μικρές μπουκίτσες στο κοτόπουλο εδώ. Τέλεια. Και πάνε όλα καλά, όλα ανθυρά. Η συνταγή μας είναι πανεύκολη, αλήθεια σας λέω, δηλαδή είναι ό,τι πιο εύκολο μπορείτε να ετοιμάσετε. Και κόβω μικρά κομματάκια το κοτόπουλο. Κοιτάξτε εδώ, δεν τόσο μικρά κομματάκια. Εδώ, αυτό θέλω. Λοιπόν, βάζω μπούτι στη συνταγή. Μεταξύ, δεν βγήκα σήμερα καθόλου έξω από το σπίτι, η αλήθεια είναι. Έχω ψωνίσει μέχρι και τη Δευτέρα για τις συνταγές. Γιατί ξέρω ότι τα μέτρα από σήμερα, αύριο γενικά είναι πολύ έτσι αυστηρά. Αλλά μου έχουν πει ότι πολλοί κόσμοι ήταν έξω. Πάρα πολλοί κόσμοι πήγαν να ψωνίσει. Πολύ καλά κάνατε. Να σας πω ότι στο site έχω φανταστικές συνταγές για να φτιάξετε κουκορέτσι κοντοσούβλι στο φούρνο. Καταπληκτικές συνταγές. Υπενθυμίζω ότι αύριο θα φτιάξουμε το αρνάκι μαζί το πρωί. Φανταστική συνταγή και αυτή. Και μην ξεχάσετε να κάνετε όλα τα παρεμβόμενα από σήμερα. Δηλαδή, άμα έχετε χρόνο,
Μην καθίσετε και τα φτιάξετε το λάμπριο, γιατί θα λερώσετε πάρα πολύ την κουζίνα σας και θα σας χτυρίσετε. Οπότε, ας πούμε, τζατζίκι, μπείτε στο site, φτιάχτε το. Τυροκαυτερή με τζανσαλάτα, την τυρόπιτά μου, την αγαπημένη, φτιάξτε την. Φτιάξτε γενικά συνταγές από σήμερα και να τις έχετε αύριο έτοιμες. Φτιάξτε λίγο χούμους άμα σας έχουν περισσέψει λίγα άσπρια και λίγα ρεβίθια. Και γενικά ετοιμάστε ό,τι μπορείτε από σήμερα. Λοιπόν, έχω ψιλοκόψει το κοτοπουλάκι μου εδώ. Αυτό πάει στην άκρη. Βγάζω τα ραδιά. Πάει. Πάει. Και ήρθε η ώρα να σουρώσουμε τα σηκωτάκια μας. Δεν θέλουμε να πολυβράσουν, ίσα ίσα να πάρουν μία βράση. Οπότε σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι έχουν βγάλει ό,τι βρωμιά μπορεί να είχαν. Τα σουρώνω εδώ. Μισό, έρχομαι. Καθώς τα σουρώνω, τα βάζω στο ίδιο ξύλο κοπής που έχουμε τα πάντα για το κοτόπουλο. Αυτό που είπαμε, το ξύλο κοπής που έχει τα πάντα του κοτόπουλου, τα βάζουμε εδώ. Εντάξει, λοιπόν, βάζω τα σκοτάκια μου εδώ. Αυτό πάει στη λάτζα, δεν το χρειαζόμαστε. Πλένουμε την κατσαρόλα μας και την ξαναβάζουμε πίσω στη φωτιά. Μισό λεπτάκι. Δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε το τραγούδι και όπως καταλαβαίνετε και η φωνή μου είναι απαράδεκτη. Δεν το έχω. Δόξα τω Θεώ που έγινα μάγειρας, γιατί ναι, δεν είμαι και από την Κύπρο να τραγουδά. Δεν υπάρχει Κύπρος που να μην τραγουδάει καλά. Αυτό το πράγμα πού το πάτε. Όλοι οι Κύπροι είναι τραγουδιστές. Παναγία μου. Λοιπόν, κατάρρισα την κατσαρόλα μου καλά. Την έπλυνα. Οπότε πάει πίσω στη φωτιά ξανά. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω χωρίς να πιάσω τίποτα. Απλά έχω το μαχαίρι μου εδώ. Θα πάρω τώρα και θα ψιλοκόψω και τα σηκωτάκια μου. Εδώ. Ξαναλέω ότι τα σηκωτάκια είναι προαιρετικά. Άμα θέλετε τα βάζετε, άμα θέλετε να κάνετε, άμα δεν τα βάλετε, είναι να, πώς το λένε, να βάλετε την ίδια ποσότητα σε κοτόπουλο κανονικά. Εντάξει, λοιπόν, οπότε, έχω ψιλοκόψει κοτόπουλο, σηκωτάκια, το αφήνω στην άκρη. Έφυγε, το μαχαίρι αυτό πάει στην άκρη. Και πάμε να ξεκινήσουμε στο άλλο ξυλοκοπής, που το άλλο ξυλοκοπής τι έχει, έχει όλα μας τα λαχανικά. Τέλεια, εντάξει. Κάνω λάθος και συνεχίζει να παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο. Μάλλον δεν με βλέπει. Λοιπόν, το άλλο ξυλοκοπής, πάμε να ξεκινήσουμε τα λαχανικά μας. Έχω ή ένα μεγάλο κρεμμύδι ή δύο μικρά, θα το χοντροκόψω εδώ. Και εδώ. Ποτέ θα κάνει, ποτέ θα κάνει ξαστεριά. Γεια σας. Λοιπόν, σε περίπτωση που τώρα μπήκατε στο live μας, να σας πω ότι κάνουμε μαγειρίτσα κοτόπουλο. Γίνεται μόλις σε 20 λεπτά για τους καινούριους. Και σε περίπτωση που δεν έχετε και δεν σας αρέσουν τα σκοτάκια, μπορείτε να την κάνετε μόνο με κοτόπουλο. Και είναι πιο νόστιμη από την κανονική μαγειρίτσα και γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, να την κάνετε όλοι. Λοιπόν, έχω το κρεμμύδι μου εδώ. Θα ρίξω και το σκόρδο μου μαζί, να το ψιλοκόψω. Δύο σκελίδες σκόρδο εδώ. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι, κρεμμύδι σκόρδο που πάει πάνω στη φωτιά. Εδώ. Λαδάκι, το λάδι μου. Να το. Όχι, ναι. Λάδι. Έριξα περίπου 2-3 κουταγιές της σούπας. Και θα προσθέσω μέσα το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Θέλουμε να ακουστεί αυτός ο υπέροχος ο θόρυβος. Σας λέω ότι είναι αστείο, γιατί η συγκεκριμένη μαγειρίτσα γίνεται όντως σε 20 λεπτά. Λοιπόν, από τη στιγμή που ρίξαμε το κρεμμύδι, μετράμε 20 λεπτά και η μαγειρίτσα μας είναι έτοιμη. Τώρα, με το που ρίξω το κρεμμύδι και το σκόρδο και το σοτάρο, το καραμελώσω, θέλω να περάσουν 2-3 λεπτά, έχω εδώ πέρα το κοτόπουλο ψιλοκομμένο και εδώ πέρα τα σηκωτάκια. Ξαναλέω ότι σε περίπτωση που δεν τρώμε σηκωτάκια, δεν βάζουμε σηκωτάκια. Οπότε τι θα κάνω, θα ρίξω μέσα όλα μου τα υλικά, εδώ. Πώς το κάνω τώρα, το μεπιτάλι. Εδώ. Και εδώ και εδώ.
πέρασε λίγο. Ένα σκοτάκι. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε καλά. Εδώ. Και σουτάρουμε κρεμμύδι, σκόρδο, σκοτάκια και κοντόπουλο. Εγγύηση. Τώρα, όσο ώρα σουτάρουμε αυτά, εδώ έχουμε τον μπάγκο με τα λαχανικά μας. Πάμε να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα λαχανικά. Λοιπόν, έχω πράσινο κρεμμυδάκι. Κοιτάξτε εδώ. Από το πράσινο κρεμμυδάκι θα κρατήσω ελάχιστο το πάνω μέρος από το πράσινο σημείο για να ρίξω στο τέλος. Αλλά στην αρχή θα ρίξω όλο το υπόλοιπο κρεμμυδάκι για να το ψήσω μαζί με τη μαγειρίτσα μου. Οπότε, όλο το λευκό σημείο εδώ το ψιλοκόβω. Και θα αφήσω λίγο στην άκρη, θα σας δείξω πόσο. Τέλεια. Αυτό. Λοιπόν, αφήνω λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι στο τέλος. Το αφήνω στην άκρη εδώ, μόνο το πράσινο σημείο. Θα το χρειαστούμε στη συνέχεια. Τώρα, αφήνω το πράσινο κρεμμυδάκι στην άκρη, εδώ. Και έχω τον άνηθό μου. Βλέπετε. Λοιπόν, τον άνηθο λίγο πρέπει να τον καταλάβουμε. Αυτά εδώ είναι κοτσάνια που σας τα χρεώνω για να φαίνεται πολύ ο άνηθος. Δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τρώγονται, είναι ξύλο. Όσο και να τα βράσουμε, δεν τρώγονται. Οπότε αυτό το κομμάτι εδώ, όλο. Μπορείτε να το πετάξετε στα σκουπίδια. Μας είναι άχρηστο. Τέλεια. Λοιπόν, πάει αυτό. Από εδώ και πέρα, βλέπουμε ότι έχουμε τα μικρά τα κουτσανάκια που είναι τρυφερά. Τρώγονται. Μπορείτε να το καταλάβετε απλά άμα δαγκώσετε τον άνθρωπο. Άμα τρώγεται, σημαίνει πως είναι τρυφερός. Οπότε, όλο αυτό το σημείο το ψιλοκόβω εδώ. Και τι θα κάνω, θα κρατήσω αυτό εδώ, το πάνω-πάνω μέρος, το πιο-πιο τρυφερό, για το τέλος. Στην άκρη, εδώ, μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι, έφυγε γι' αυτό. Οπότε, έχω άνηθο ψιλοκομμένο, φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και στη συγκεκριμένη συνταγή έχω βάλει σπανάκι, αλλά είτε έχετε μαρούλι, είτε έχετε οποιοδήποτε λαχανικό πράσινο, μπορείτε να το βάλετε. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε, να σπάσετε με τα χέρια σας εδώ, δεν χρειάζεται καν να ψιλοκόψετε. Εδώ με τα χέρια μας, πάμε. Τέλεια. Μια χαρά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και εδώ. Εγώ έβαλα σπανάκι γιατί το σπανάκι έχει κάτι πολύ χαρακτηριστικό σε σχέση με το μαρούλι. Το μαρούλι όταν ψήνεται και αφήνουμε τη μαγειρίτσα στην άκρη, μετά κυτρινίζει και φαίνεται άσχημο. Και επειδή κάποιοι δεν τρώνε μαγειρίτσα και θεωρούν ότι είναι σχαμερή, το λέω πάρα πολύ απλά, σε περίπτωση που βάλετε σπανάκι θα τους ξεγελάσετε, γιατί ουσιαστικά το σπανάκι παραμένει πράσινο, δεν κυτρινίζει όπως κάνει το μαρούλι και ουσιαστικά τους ξεγελάμε πάρα πολύ εύκολα. Βέβαια, άμα έχετε μαρουλάκι και δεν έχετε σπανάκι, βάζετε μαρούλι κανονικά. Άρα, σας έχω δώσει άπειρες εναλλακτικές σου τώρα. Μπορείτε να κάνετε μαγειρίτσα είτε μόνο με κοτόπουλο, είτε μόνο με μαρούλι, είτε μόνο με ό,τι θέλετε. Οπότε, τι κάνω, έτσι όπως είναι, πάω και ρίχνω το ριζάκι μου εδώ, μέσα στην κατσαρόλα, να το σοτάρω. Μαζί με το κοτόπουλο, το κρεμμύδι και τα σκοτάκια μου. Και τώρα, να μιλήσουμε λίγο για το ρύζι. Πολύ σημαντικό. Θα κάνω ένα γρήγορο session τι σημαίνει ρύζι και πώς χρησιμοποιούμε τα ρύζια. Θα ξανακάνω την άλλη εβδομάδα, θα κάνω ένα κοτόπουλο λεμονάτι στο φούρνο με ρύζι, οπότε θα τα εξηγήσω πάλι. Λοιπόν, αυτό το ρύζι, το βλέπετε εδώ, είναι κοντό και χοντρό. Όταν είναι κοντό και χοντρό το ρύζι, γλασάρει. Είναι για ριζότο, για σούπες, για γεμιστάκια, για όλα τα υπόλοιπα. Που σημαίνει ότι όταν είναι κοντό και χοντρό, σπάει και διαλύεται. Και γενικά γίνεται πουρές, να το πω έτσι. Σπάει. Οπότε τα κοντά και τα χοντρά ρύζια, σε περίπτωση που έχετε ένα ρύζι και δεν ξέρετε τι ράτσα είναι στο ντουλάπι σας, απλά πάρετε το στο χέρι σας και άμα είναι κοντό χοντρό, κάνει για σούπες, για ριζότα και για οτιδήποτε θέλουμε να γλασάρει. Άμα είναι μακρύ και λεπτό το ριζάκι σας, τότε σας κάνει για βράσιμο. Δηλαδή είναι τύπου μπασμάτι. Μας αρέσει πάρα πολύ να το βράζουμε, να το σουρώνουμε, να είναι συνοδευτικό για ένα φαγητό. Οπότε, το κοντό και χοντρό γλασάρι, το μακρύ και λεπτό, το βράζουμε και το σερβίρουμε συνοδευτικό με το φαγητό μας. Το πιάσαμε. Τέλεια. Οπότε ανοίξτε το ράφι σας και εκείνο το ρύζι που σας έχει ξεμείνει. Και επειδή έχετε βγάλει τη συσκευασία, δεν ξέρετε τι ρύζι είναι, μπορείτε να καταλάβετε τη χρήση του. Δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς ρύζι είναι. Μπορεί να είναι τζάσμιν, μπορεί να είναι μπασμάτι, μπορεί να είναι αρμπόριο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα ξέρετε τη χρήση σας. Κοντό, χοντρό για ριζότα, σούπες και γεμιστά. Μακρύ λεπτό για βράσιμο, κοτόπουλα, λεμονάτα και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, οπότε
Με το που ρίξαμε και το ριζάκι μας, θα σβήσουμε με λίγο κρασί. Εδώ. Οχ. Θα ρίξω μέσα ένα ζωμό κοτόπουλο για να δώσει έτσι περισσότερη γεύση. Αν σας έχει περισσέψει ζωμό λαχανικό, ζωμό μουσχάρι, βάλτε. Αλλιώς, αν δεν έχετε κανένα ζωμό, θα ρίξετε αρκετό αλατοπίπερο. Εγώ βάζω λίγο γλυκάνισο. Ξέρω ότι δεν θα έχει κανείς σπίτι γλυκάνισο, αλλά ένα ιδιαίτερο μυρωδικό σίγουρα θα έχετε, όπως είναι το κύμινο. Σίγουρα. Τι άλλο μπορείτε να βάλετε, λίγο θυμαράκι. Γενικά, ό,τι έχετε σπίτι, χρησιμοποιήστε το. Θέλουμε κάποια μυρωδικά. Εγώ βάζω γλυκάνισο γιατί ουζίζει, έχει ελαφριά γεύση ούζου. Σε περίπτωση που δεν έχετε γλυκάνισο, βέβαια δεν βάζετε. Η συνταγή θα βγει φανταστική ούτως αλλιώς. Λοιπόν, και τώρα, τα λαχανικά μας. Σπανάκι, φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθος. Ξαναλέω ότι αντί για σπανάκι βάζουμε μαρούλι, εννοείται, άμα έχουμε μαρούλι. Οπότε πάνε και αυτά μέσα, εδώ. Τέλεια. Θα μπει τίποτα μέσα. Μια χαρά, μισό λεπτά και λίγο γιατί έχουν φύγει πολλά έξω. Ένα, δύο, τρία, εδώ. Λίγο να καθαρίσουμε το βιτέξι, ένα λεπτό. Όχι τίποτα άλλο, γιατί άμα δεν καθαρίσω τώρα μετά ξέρετε και έχω να καθαρίσω περισσότερο μετά. Καταλάβατε τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Εδώ έχω μια καρδούλα. Τέλεια, τέλεια. Μια χαρά. Θα καθαρίσω λίγο και εδώ, ένα τελευταίο κλαδίσμα. Συγγνώμη. Απλά όντως πρέπει να καθαρίσω τώρα. Γιατί άμα δεν καθαρίσω τώρα μετά, δεν καθαρίζονται με τίποτα. Εδώ. Και όχι τίποτα άλλο. Έχω να σηκωθώ και 5 ώρα το πρωί να κάνω αρνί. Γιατί για να σα δείξω το αρνί αύριο στι 10 ώρα το πρωί πρέπει να σηκωθώ στι 5 να μαγειρεύω. Καλά, στι 5 ούτω ή αλλιώ σηκώνομαι. Απλά δεν σηκώνομαι στι 5 να μαγειρεύσω. Σηκώνομαι στι 5 για να πιω καφέ μου. Οπότε, αυτό το κρατάω γιατί θα το χρειαστούμε στη συνέχεια. Εδώ. Ξαναλέρωσα. Δεν πειράζει. Και πάμε τώρα εδώ. Τέλεια. Έχουμε όλα τα καλούδια μέσα στην κατσαρόλα. Και από τη στιγμή που έχουμε όλα τα καλούδια μέσα στην κατσαρόλα και εξατμιστεί το κρασάκι μας, ρίχνουμε το νερό μας. Στη συνταγή τώρα το νερό που σας δίνω είναι σχετικό, γιατί έχει να κάνει με το ρύζι που θα χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή, άμα βάλετε ρύζι για ριζότο, ό,τι κοντό χοντρό είπαμε μας κάνει. Αν βάλετε ρύζι για ριζότο, θα ρουφήξει παραπάνω η υγρασία. Άμα βάλετε ρύζι γλασέ, θα ρουφήξει λιγότερη υγρασία. Αν βάλετε καρολίνα, θα ρουφήξει ακόμα λιγότερη υγρασία. Οπότε ξεκινάτε με 1,5 λίτρο νερό και στη συνέχεια βλέπετε πόσο ακριβώς νεράκι θα χρειαστεί. Τώρα, αφήνω αυτό στην άκρη να βράσει. Εδώ. Και μετά από 20 λεπτά το ρύζι μας θα έχει βράσει και η μαγειρίτσα μας θα είναι κάπως έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η μαγειρίτσα είναι έτοιμη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να την αυγοκόψουμε. Οπότε τι κάνουμε. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να σερβίρουμε εκείνη την ώρα, φτάνουμε τη μαγειρίτσα μας μέχρι αυτό το σημείο, τη σταματάμε και όταν είναι να σερβίρουμε, τότε αυγοκόβουμε. Σε καμία περίπτωση δεν αυγοκόβουμε και αφήνουμε να ξαναζεστάμε μετά. Είναι χαζό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνετε αυτό. Οπότε, σε αυτό το σημείο, όταν έχει φτάσει η μαγειρίτσα μας και θέλουμε να την αυγοκόψουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουμε να ξαναπάρει βράση. Σε περίπτωση που δεν βράζει το νερό από οτιδήποτε θέλουμε να αυγοκόψουμε, αυτό που γίνεται είναι να χαλάει η συνταγή μας, να κόβει τελικά, γιατί άμα δεν είναι καυτό το ζουμί που θα ρίξουμε μέσα στο μείγμα που θα κάνουμε από αυγό και λεμόνι, τότε δυστυχώς η μαγειρίτσα μας θα κόψει. Οπότε πολύ σημαντικό είναι να ζεματάει το νερό. Κοιτάξτε εδώ βγάζει βουλβουλήθρες. Τέλεια. Οπότε, η μαγειρίτσα μετά από 20 λεπτά θα είναι έτοιμη, γιατί ουσιαστικά όλο αυτό που είδατε, σε 20 λεπτά το ρύζι μας θα έχει βράσει, θα έχουμε μαλακώσει το κρέας μας, θα έχουν γίνει τα πάντα όλα, σε 20 λεπτά είναι έτοιμο, οπότε ήρθε η ώρα να αυγοκόψουμε. Για το αυγόκομμα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τα έχω εδώ. Αυγά, λεμόνια και μπολάκι. Αυτό το αφήνω στην άκρη, είπαμε. Να σου πω κάτι, θα το ψιλοκόψω τώρα για να μην το έχω στο μυαλό μου. Να τελειώνουμε. Λοιπόν, ψιλοκόβω το φρέσκο κρεμμυδάκι τον άνθρωπο που άφησα πριν στην άκρη για να ρίξω στο τέλος τη μαγειρίτσα μου. 100% στο τέλος να το βγάλω τη φωτιά. Γιατί θέλω να μην είναι φρέσκα και να μην μαγειρευτούν και να μην γίνουν καφέ. Οπότε αυτά τα αφήνω στην άκρη. Εντάξει. Και πάμε να κάνουμε τώρα το αυγολέμονό μας. Για το αυγολέμονό μας τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Για να κάνουμε αυγολέμονο χρειαζόμαστε αυγά και λεμόνι. Τώρα, υπάρχουν πολλές νοικοκυρές και πολλοί κόσμος που προτιμά να χτυπάει τα ασπράδια ξεχωριστά και να τα προσθέτει μετά στο τέλος το φαγητό του. Γίνεται. Το θέμα είναι ότι άμα κάνετε μαρέγκα, δηλαδή άμα χτυπήσετε το ασπράδι ξεχωριστά, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να καταναλωθεί οτιδήποτε αυγοκόβουμε εκείνη την ώρα. Δηλαδή, άμα θέλετε να το φάτε μετά από μισή ώρα, μετά από 3 τέταρτα ή την άλλη μέρα, το φαγητό μας έχει χαλάσει.
Οπότε εγώ προτιμώ να μην κάνω μαρέκα, προτιμώ να βάζω ολόκληρα τα αυγά. Λοιπόν, έχουμε αρκετή ποσότητα, η κατσαρόλα μας είναι πάρα πολύ, οπότε φυσιολογικά θα χρειαζόμασταν 3 με 4 αυγά για τη συνταγή. Αλλά επειδή ξέρω ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πάρα πολλά αυγά, θα βάλω μόνο 2 και θα χρησιμοποιήσουμε λίγο corn flour. Σε περίπτωση όμως που δεν έχετε corn flour στο σπίτι, θα προσθέσετε άλλο ένα αυγουλάκι, εντάξει. Οπότε, 2 αυγά πάνε μέσα, 1, 2. Θα προσθέσω αλάτι πιπέρι εδώ. Αλάτι πιπέρι. Τώρα να δω πώς θα βγουκόψω εκεί πέρα. Γιατί πρέπει και να φαίνεται στην κάμερα και να φαίνεται τα δύο μπολ. Θα δω, θα βρω τρόπο. Λοιπόν, ξύσμα από 1 με 2 λεμόνια, αναλόγως πώς σας αρέσει το ξύσμα από το λεμόνι, μου αρέσει πολύ. Οπότε στη συνταγή γράφω ξύσμα από 1 λεμόνι, αλλά επειδή έχω αρκετή ποσότητα θα βάλω ξύσμα από 2 λεμόνια. Και πάλι στη συνταγή λέω χυμό από 2 λεμόνια, που αυτό είναι σχετικό, γιατί έχει να κάνει με το πόσο χυμό έχουν τα λεμόνια. Κάποια λεμόνια έχουν πάρα πολύ χυμό, κάποια λεμόνια δεν έχουν πολύ χυμό. Οπότε βλέποντας και κάνοντας, ξεκινάμε πρώτα με 2 και βλέπουμε αν χρειαστεί κι άλλο. Οπότε ρίχνω και το χυμό μέσα, εδώ. Δεν έχουν ζουμί αυτά, οπότε θα βάλω 3. Να βλέπετε, δεν έχει ζουμί, στίβο και δεν βγάζει τίποτα. Ζούφιο το λεμόνι. Ξέρετε πώς μπορείτε να καταλάβετε άμα το λεμόνι έχει πολύ ζουμί ή όχι? Πολύ έξυπνος τρόπος. Από το ασπράδι γύρω-γύρω. Άμα το ασπράδι είναι πάρα πολύ, σημαίνει πως δεν έχει χυμό μέσα. Άμα το ασπράδι είναι μικρό, μικρή φλούδα, τότε σημαίνει πως το λεμόνι έχει πολύ ζουμί μέσα. Ναι, αυτό είχε περισσότερο από το προηγούμενο. Όχι πως έχει πολύ, γιατί έχει πολύ λευκό, αλλά είχε περισσότερο. Λοιπόν, δεν βάζω τα κουσκούσια μέσα όπως βλέπετε. Τα κρατάω στην άκρη. Αυτό. Κοιτάξτε εδώ πόσο λεπτή φλούδα που έχει. Το βλέπετε σε σχέση με τα προηγούμενα. Αυτό ας πούμε τα βγάλει πάρα πολύ ζουμί. Για να δούμε. Σαν να άνοιξα τη βρύση είναι. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, οπότε όπως βλέπετε έβαλα χυμό από 3 λεμόνια, αλλά ουσιαστικά έβαλα από 2 γιατί τα 2 προηγούμενα ήταν τζούφια. Οπότε στίβω πολύ καλά και ανακατεύω. Μπορείτε άμα θέλετε να ρίξετε τα μυρωδικά σας μέσα στο απολέμονο. Μπορείτε και να μην τα ρίξετε. Οπότε ανακατεύω λεμόνι, αυγό, αλάτι, πιπέρι, ξύσμα και πάμε πίσω. Εδώ. Τώρα, πάμε λίγο να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, και τώρα ερωτώ, αγαπημένοι κυρίες και κύριοι. Κάτσε να το πάω λίγο πιο πίσω για να φαίνεται καλύτερα. Εδώ είστε. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα νομίζω πως φαίνεται πάρα πολύ καλά. Λίγο να κατεβάσω εδώ για να φαίνεται ότι είστε κάποιο περισσότερο. Τέλεια. Τέλεια. Και λίγο ακόμα στο Facebook. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να καταλάβουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Ουσιαστικά για να κάνουμε ένα αυγολέμονο και να αυγοκόψουμε οτιδήποτε θέλουμε να αυγοκόψουμε, είτε είναι ντολμαδάκια, είτε είναι μαγειρίτσα, είτε είναι μια σούπα, οτιδήποτε, πρέπει να καταλάβουμε γιατί κάνουμε αυτή τη διαδικασία και γιατί πρέπει να τα έχουμε δίπλα-δίπλα. Αυτό εδώ πέρα το ζουμί που βλέπουμε εδώ μέσα βράζει, που σημαίνει στους πόσους βαθμούς είναι. Είναι τουλάχιστον 100. Γιατί το νερό βράζει στους 100 βαθμούς, αυτό επειδή έχει διαφορετική σύσταση, μπορεί να βράζει στους 105, 110, 120, παραπάνω δεν μπορεί να είναι. Οπότε, το μείγμα με τα αυγά μας στους πόσους βαθμούς είναι. Τα αυγά μου ήταν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, άμα τα είχατε στο ψυγείο ήταν 4 βαθμοί, άμα είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 18, 19, 20, πόσο να είναι στο σπίτι η θέρμανση, 21, παραπάνω δεν μπορεί να είναι. Οπότε, άμα πάρω και ρίξω αυτό εδώ μέσα, τι θα γίνει? Ομελέτα θα γίνει. Και δεν θέλουμε να γίνει ομελέτα. Πέσε λίγο ξύσμα λιμόνι. Δεν θέλουμε να γίνει ομελέτα. Οπότε τι κάνουμε? Σταδιακά εδώ πρέπει να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία από τα αυγά μας. Οπότε πόσους βαθμούς έχουμε εδώ? Είπαμε ότι έχουμε 20 βαθμούς. Οπότε τι κάνω? Παίρνω μια κουταλιά από εδώ και ρίχνω σιγά σιγά μέσα εδώ. Τώρα δεν βολεύει γιατί το άλλο με το χέρι είναι το καλό. Εδώ, μη δεξίες. Λοιπόν, ρίχνω, ανακατεύω και με το που ρίξω την πρώτη κουταλιά μου από το μείγμα, τι έχω πετύχει? Έχω πετύχει να κάνω 30 βαθμούς. Σωστά. Ξέχασα να ρίξω το corn flour. Δεν πειράζει, το ρίξω συνέχεια. Λοιπόν, παίρνω άλλη μια κουταλιά από εδώ και ανακατεύω. Καθώς ρίξω την επόμενη κουταλιά μου από 30 βαθμούς, στους πόσους θα πάει το μείγμα μου? Θα πάει στους 45 βαθμούς. Εδώ. Άρχισε να χνίζει το μείγμα μου. Με το που ρίξω την επόμενη κουταλιά, τι θα γίνει εδώ? Θα πάει στους 60 βαθμούς το μείγμα μου. Εδώ.
Με το που ρίξω άλλη μια κουταλιά, στους πώς θα πάει, θα πάει στους 80 βαθμούς το μείγμα. Γιατί σιγά σιγά ρίχνω το καυτό μείγμα. Και με το που ρίξω άλλη μια κουταλιά, θα πάει στους 90. Οπότε, όταν θα ρίξω αυτό το καυτό μείγμα μέσα στη σούπα μου, επειδή το έχω φτάσει στους 90 βαθμούς, θα πάει στους 100 βαθμούς και ουσιαστικά θα αυγοκόψει και θα γίνει σωστά. Τώρα, ξέχασα να βάλω το κορνφλάουρ εδώ. Όπως σας είπα, επειδή είναι πάρα πολύ η ποσότητα και δεν θέλω να βάλετε πάρα πολλά αυγά, βάζω και λίγο κορνφλάουρ μέσα. Σε περίπτωση που δεν έχετε κορνφλάουρ, μπορείτε να βάλετε άλλο ένα αυγουλάκι και θα πήξει η σούπα σας. Αλλά σε περίπτωση που δεν έχετε, έχετε κορνφλάουρ, βάλετε κορνφλάουρ για να είστε πιο σίγουροι ότι θα πετύχει 100% το αποτέλεσμα. Και με τον άλλο τρόπο θα πετύχει, απλά δεν θέλω να βάλω πολλά αυγά. Γιατί μπορεί να λέτε ότι βάζω πολλά αυγά στις συνταγές και δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Λοιπόν, μία κουταλιά του γλυκού εδώ μέσα κορνφλάουρ. Θα αρρώσουμε λίγο νεράκι. Κοιτάξτε, έχω βάλει λίγο νεράκι εδώ. Μπορούσαμε να το βάλουμε και μέσα τα αυγά με το λεμόνι στην αρχή, αλλά ξέχασα. Δεν έβαλα, έβαλα λιγότερο από ένα κουταλάκι του γλυκού, θα βάλω λίγο ακόμα, εδώ. Ανακατεύω. Ρίχνω μέσα το κορνφλάουρ εδώ, τέλεια. Ανακατεύω και εδώ, τέλεια. Και τώρα θα ρίξω όλο μου το μείγμα πάλι πίσω στην κατσαρόλα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι πρέπει να έχει στεγνώσει τελείως η μαγείριτσα. Με το που κάνετε το αυγολέμονό σας πρέπει να μην υπάρχει καθόλου υγρασία μέσα. Γι' αυτό το λόγο προσθέτουμε σταδιακά νεράκι. Θέλω να αφήσετε ψιλοστεγνή τη μαγειρίτσα σας όταν αυγοκόψετε και άμα χρειαστεί νεράκι στο τέλος θα προσθέσουμε λίγο νεράκι μετά. Γιατί άμα είναι πάρα πολύ νερλή τώρα και προσπαθούμε να τη δέσουμε, δεν θα το πετύχουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην βάλετε πάρα πολύ νερό στη μαγειρίτσα σας. Ξεκινάτε με 1,5 λίτρο και σιγά σιγά προσθέτετε μισό λίτρο, 200 γραμμάρια, 300 γραμμάρια. Θέλουμε περίπου η μαγειρίτσα μας όταν βουτάμε την κουτάλα μας εδώ μέσα να βουτάει και να παίρνει κατευθείαν υγρασία. Αυτό είναι το σημάδι που καταλαβαίνουμε. Τώρα, έτσι όπως είναι, ρίχνω όλο μου το μείγμα που έχω ετοιμάσει μέσα. Εδώ. Σβήνω τη φωτιά. Στο μηδέν η φωτιά. Εντάξει. Δεν ανακατεύω με την κουτάλα. Εδώ βγάζω την κουτάλα. Και έτσι όπως είναι, μετράω ως το 30. Ανακατεύω εδώ με τα χέρια, βλέπετε. 10. Έχω πάνω στη φωτιά, γιατί η φωτιά μπορεί να την έχω σβήσει, αλλά είναι ακόμα ζεστή. Εντάξει. 20. Τώρα, άμα τα αφήσετε να πάρει μία βράση και να βγάλει μία μπορμπουλίδα, δεν μας πειράζει, αρκεί να μην το βράσετε πάρα πολύ ώρα, γιατί τα αυγά μας θα γίνουν μελέτα. 30. Πάμε να σερβίρουμε. Λοιπόν, για να φτιάξετε μαγειρίτσα, όπως σας είπα, δεν χρειάζεται να είστε ούτε τεχνίτες. Η μαγειρίτσα βλέπετε πως τέλεια που έχει γίνει. Θα ρίξω μέσα και τα φρέσκα μυρωδικά που κράτησα να ρίξω στο τέλος. Άνοιχτο το φρέσκο κρεμμυδάκι, εδώ. Πάρω την κουτάλα μου, θα ανακατέψω. Και σε περίπτωση που σας έχουν κάνει καλή μαγειρίτσα κάποια φορά να φάτε στη ζωή σας, θα ξέρετε ακριβώς πως πρέπει να είναι η γεύση της. Εγώ έχω φάει πολύ καλή μαγειρίτσα. Ξέρω πως πρέπει να είναι η μαγειρίτσα και η συνταγή που σας δίνω εδώ πέρα είναι η απόλυτη. Δεν υπάρχει, είναι καταπληκτική. Οπότε ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Εδώ. Θέλω ένα ωραίο πιατάκι. Θα βάλω τη μαγειρίτσα μου. Μαγειρίτσα μου θέλω να έχει ζουμάκι, αλλά κοιτάξτε πόσο ωραία που έχει πήξει. Εκεί πέρα που ήταν νερό, έχει πήξει και γίνει τέλεια. Να αγαπώ αυτή τη συνταγή. Σας λέω ότι είμαι τεχνίτης στη μαγειρίτσα. Άμα κάνετε ακριβώς ό,τι σας έχω δείξει, πραγματικά θα πάρετε το απόλυτο αποτέλεσμα. Λοιπόν, ελέγξτε αλάτι, πιπέρι να δείτε άμα χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εγώ πάντα στο τέλος προσθέτω. Μ' αρέσει το μπούκοβο. Δεν ξέρω αν σας αρέσει εσάς. Εμένα μου αρέσει το μπούκοβο στη μαγειρίτσα. Αν και δεν συνηθίζω να βάζουν πολύ μπούκοβο, εμένα μου αρέσει. Γιατί μου αρέσει έτσι να το κάνει λίγο καυτερό, λίγο σπάισε. Προσθέτουμε λαδάκι, γιατί γενικά έτσι όπως κάναμε τη μαγειρίτσα δεν έχει καθόλου λάδι. Είναι πάρα πολύ αλάδωτη. Σε περίπτωση που χρειαστεί και άλλο νεράκι, την αφήσετε στην άκρη για πολλή ώρα. Θα σφίξει κι άλλο η μαγειρίτσα μας. Οπότε τι κάνουμε, ρίχνουμε νεράκι για να την αραιώσουμε. Αλλά αν βάλουμε παραπάνω νεράκι, τι πρέπει να βάλουμε επίσης, άλλο το πίπερο. Και λεμόνι. Πρέπει να ξαναδιορθώσουμε μετά τη σύσταση και τη γεύση. Λοιπόν, ένα ακόμα λεμονάκι εδώ.
Πάντα με πάντα να θυμάστε να αφήνετε την πολυτέλεια στους καλεσμένους σας να προσθέσουν λίγο παραπάνω ξύτα σε περίπτωση που το θέλουν. Οπότε βάλτε ένα λεμονάκι στη μαγειρίτσα σας εδώ και δύο μη σας πω. Αφήστε εδώ γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να προσθέσει λίγο παραπάνω λεμονάκι. Και πάντα κρατάμε λίγα φρέσκα μυρωδικά για να ρίξουμε από πάνω. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και η μαγειρίτσα σας θα είναι έτοιμη σε 20 λεπτά. Ήδη αυτή που είχα βάλει πριν σε 4-5 λεπτά θα είναι έτοιμη για να την αποκόψω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που ξεκινήσαμε η μαγειρίτσα μας θα είναι έτοιμη σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Και το πιάτο, η αλήθεια είναι, το αγαπώ αυτό το πιάτο, θα το αγαπήσετε κι εσείς. Οι σύστασεις μαγειρίτσας πρέπει να είναι ακριβώς όπως σας δείχνω εδώ. Πηχτή, ωραία, αυγοκομμένη, λεμονάτι, πιπεράτι, αλατάτι. Κάτσε να πάρω λίγο κρατάκι. Και σταματάει. Σταματάει. Αρχίζει να με παίρνει η μάνα μου και δεν καταλαβαίνω τι κάνω live. Λοιπόν, φτιάξτε τη συνταγή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε ακριβώς ό,τι σας είπα. Σε περίπτωση που δεν έχετε σηκωτάκια, βγάλτε δύο φιλέτα κοτόπουλα από το ψυγείο σας. Είμαι σίγουρος πως φρέσκο κρεδάκι και άνηθο και λίγο μαρούλι σπανάκι έχετε για να τη φτιάξετε, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα έχετε. Οπότε, please, ετοιμάστε για πρώτη φορά μια μαγειρίτσα και ας είναι από στήθος κοτόπουλο. Δεν μας πειράζει, αρκεί να την κάνετε. Αύριο το πρωί στις 10 η ώρα θα φτιάξουμε το αρνί. Να είστε συντονισμένοι, γιατί θα δώσουμε άλλο ένα μίξερ. Αύριο θα ανακοινωθεί ο νικητής του προηγούμενου μίξερ. Να κάνετε την τυρόπιτά μας που τα σπάει. Να κάνετε το τζατζίκι μας, τυροκαυτερές και όλα τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συνταγές που μας στέλνετε και ανεβάζετε όλη την ώρα. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα repost. Έχουμε περίπου 4-5.000 mention φωτογραφίας κάθε μέρα. Δηλαδή 4-5.000 mention φωτογραφίες από συνταγές που κάνετε, τσουρέκια, κουλούρια, τα πάντα όλα. Οπότε τυχαία διαλέγουμε κάποια και τα κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ευχαριστηθώ τις δύο κατσαρόλες μαγειρίτσα μόνος μου. Καλά, δεν μπορώ να τις φάω όλες, καταλαβαίνετε. Θα στείλω μία στο Μάργαρι, μία στο Ψηλό, μία στο Λάκι. Όλοι μένουν κοντά. Οπότε βάζω στο ασανσέρ, πατάω τον πρώτο όροφο, πατάω το ισόγειο, μπαίνουν αυτοί στην πολυκατοικία, παίρνουν τις κατσαρόλες και φεύγουν. Τα γαλακτομπούρια τα έχω δώσει όλα. Μου έχει μείνει μόνο ένα γαλακτομπούρικο για αύριο, για μένα. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Ελπίζω να σας πετύχει. Καλή ανάσταση σε όλους. Να σπάσει τα βουλάκια μεταξύ σας. Ελπίζω να νικήσει ο καλύτερος. Ειλικρινά σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά το εννοώ, ό,τι καλύτερο. Θα περάσει και να περάσετε όμορφα με τους αγαπημένους σας. Ελπίζω να φτιάξετε αρκετό φαγητό, γιατί το φαγητό για το τραπέζι πάντα μας δένει, μας κάνει πιο αγαπημένους. Οπότε, please, μην ξεχνάτε ότι φέτος ίσως και να είναι το πιο ιδιαίτερο τραπέζι που θα κάνετε με την οικογένειά σας. Γιατί θα σκέφτεται κανείς να φύγει από το σπίτι με το που τελειώσει το όλο τραπέζι, γιατί συνήθως έτσι κάνουμε. Θα σκεφτόσετε όλοι πώς θα περάσετε πιο επικοδομητικά το χρόνο με τους δικούς σας. Ανοίξτε τα τζέγκο, ανοίξτε τα πράγματα, τα τζέγκα, ανοίξτε τραπέζια, περάστε ωραία, καλή ανάσταση, ελπίζω να σας πετύχει, φιλάκια πολλά και ραντεβού αύριο το πρωί, 10 η ώρα, συντονισμένοι όλοι, θα φτιάξουμε την καλύτερη αρνάρα που